Την Τρίτη στις 8.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η τελετή του αγιασμού στο 7ο ανακαινισμένο δημοτικό σχολείο, στο οποίο ολοκληρώνονται οι εργασίες μετεγκατάστασης, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και όλο το Σαββατοκύριακο. Σήμερα στον χώρο πραγματοποιούνταν εργασίες για τον καλοπισμό με λουλούδια και φύτευση στον αύριο χώρο, στην σιδερένια περίφραξη, η οποία χρειάστηκε κάποιες παρεμβάσεις, στην αποκατάσταση ορισμένων τμήματων του δαπέδου από τον εργολάβο, ενώ μέσα οι αίθουσες είναι έτοιμες για να υποδεχθούν τους μαθητές από τη Δευτέρα, οπότε και ξεκινούν κανονικά τα μαθήματα. Συγκινητική ήταν, όπως μας δήλωσε ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μανώλης Ζερβός και η διευθύντρια του σχολείου, η Ειρήνη Κουτσούτη, η προσφορά σε εργασία πολιτών γονέων των υπηρεσιών του Δήμου, καθαριότητας και περιβάλλοντος και βέβαια του εκπαιδευτικού προσωπικού που από μέρες τώρα εργάζεται πυρετοδός για την οργάνωση του νέου σχολείου. Το στοίχημα της μετεγκατάστασης θα το κερδίσουμε. Φαίνεται σήμερα που είναι η τελευταία μέρα της, της αναστολής των μαθημάτων από τον κύριο Δήμαρχο ότι προλαβαίνουμε, ότι το κερδίζουμε το στοίχημα. Βέβαια θα χρειαστεί και αύριο ακόμα Σαββάτο, Κύριακο, ναι, να γίνουν τελευταίες λεπτομέρειες όσον αφορά τους καθαρισμούς. Γιατί ενώ καθαρίζαμε, ξέρετε, φέρνοντας τα καινούργια ύπλα, ξαναφέρναμε σκόνες, ξανά. Και αν είδατε κάτω, για του λόγου του αληθές που είχαμε πει την άλλη φορά για τον εργολάβο, ακόμα και σήμερα είναι εδώ, 15 μέρες μετά την παράδοση, είναι εδώ και φτιάχνουν λεπτομέρειες. Στοκαρίσματα και διάφορα άλλα. Και βέβαια, τον είδαμε και στον αύριο χώρο με την παρέμβασή σας, αν μπορέσει να διευθετηθεί το κομμάτι εκείνο που έχει μείνει με τσιμέντο. Οπότε, κυρία Κουτσούφη, τα παιδιά μπαίνουν τη Δευτέρα κανονικά για μαθήματα, έτσι. Κανονικά το πρωί 8 και 10 θα χτυπήσει το κουδούνι και ξεκινάμε μαθήματα πια στο καινούριο μας διδακτήριο. Περιμένουμε τα παιδιά και θα λειτουργήσουμε κανονικότατα. Και την Τρίτη, επίσης, κανονικά τα μαθήματα, αλλά στις 8.30 θα γίνει ο καθιερωμένος αγιασμός στο καινούριο μας κτίριο. Στο καινούριο κτίριο. Και φυσικά δεν είναι μόνο αγιασμός για το σχολικό έτος, είναι αγιασμός και για το κτίριο, έτσι δεν είναι, ναι, πρόεδρε? Για το κτίριο, ναι. Δεν σας είπε η κυρία Διευθύντρια ότι ο αγιασμός γίνεται την Τρίτη και όχι τη Δευτέρα για να παραστεί ο Σεβασμιότατος, ο οποίος θα λείπει εκτός χώρας. Ναι, το γνωρίζουμε ότι είναι εκτός ΚΟ. Ναι. Οπότε θα επιστρέψει την Τρίτη και θα είναι εδώ στον. Ναι. Εξάλλου δικαιωματικά, σαν γείτονα, σαν. Έτσι είναι, ναι. Τώρα, πέραν των άλλων, η μεταφορά του εξοπλισμού φαντάζομαι δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπολείπονται και πράγματα. Δηλαδή, να έρθουν τα αρχεία, να οργανωθούν. Υπάρχει ακόμα δουλειά που πρέπει να γίνει. Τα πράγματα του 7ου ήταν διασκοπισμένα σε διάφορα σημεία, όπως γνωρίζετε. Είχαμε από το Λινοπότη, στο πρώτο γυμνάσιο, στο πρώτο δημοτικό. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι έχει μεταφερθεί όλος ο εξοπλισμός. Μεταφέρθηκε ήδη από εχθές το μεσημέρι. Φέραμε τα πάντα. Όσοι λέγανε ότι οι μέρες ήταν πολλές της αναστολής των μαθημάτων, αποδεικνύεται πλέον ότι είχαν άδικο, γιατί οι 5 μέρες πέρασαν και μεστά και πολύ πάντα εντός πλάνου. Δηλαδή είχαμε στο χρονοδιάγραμμα που είχαν κάνει ο σύλλογος που κάναμε μαζί, είχαμε πει πρώτη μέρα ότι θα μεταφερθεί το πλατάνι εδώ, ήρθε. Δεύτερη μέρα, δηλαδή δεν βγήκαμε καθόλου σε χρυσορίο και πάλι, ναι, οι μέρες ήταν λίγες, μπορώ να πω. Ναι. Και οπωσδήποτε θα εκτελεστούμε και το Σαββατοκύριακο. Φυσικά να πούμε ότι εργάστηκαν πυρετοδός τόσο οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, υπηρεσίες καθαριότητας κτλ. Αλλά και βέβαια το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Ανελιπώς από το πρωί μέχρι τις 2.30 καθημερινά και ακόμα έχω άγχος αν σήμερα φεύγοντας θα θέλω και αύριο ακόμα. Να έρθουν σε. Ναι, είναι όλα πανέτοιμα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα. Θα ξεκινήσω από τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, τον κύριο Ζερβό Μανώλη, τα συνεργεία του Δήμου, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, να ευχαριστήσω γονείς του σχολείου μας που προσεφέρθηκαν
και συμμετείχαν ουσιαστικά στη μεταφορά του εξοπλισμού, γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολύ ο εξοπλισμός, γιατί δεν ήρθε τίποτα καινούριο, αλλά συγκεντρώθηκε από διάφορους προορισμούς. Να ευχαριστήσω τη διεύθυνση του πρώτου Δημοτικού Σχολείου ΚΟ, τη διεύθυνση του πρώτου Γυμνασίου ΚΟ, επίσης τις μεταφορικές εταιρείες που κράτησαν κάποια πράγματα από πέρυσι και όλους όσους βοήθησαν για να λειτουργήσουμε τη Δευτέρα κανονικά και να χαρούν τα παιδιά μας, γιατί τους αξίζει ένα τέτοιο διδακτήριο. Και θέλω να πω προς όλους ότι οτιδήποτε χρειαστούμε θα τρέξουν πάλι όλοι, θέλω να πιστεύω, για να συνεχίσουμε να το αποτελειώσουμε ό,τι έχει μείνει. Ξεχάσαμε να αναφερθούμε στο γονιό, το επίθετο του, μου θυμίζεις Ελένη, το επίθετο του γονέα, ναι, του Κώστα, επειδή του... θέλουμε να κάνουμε μία αναφορά προσωπική με το προσωπικό του. Δεν λέμε ονόματα λοιπόν, ναι, να φανταστείτε τη Μαρία ότι αυτός ο άνθρωπος συγκεκριμένος μας προσέφερε από την επιχείρηση του 4 άτομα επί 2 ημέρες. Στην αρχή ήταν να έρθει μία ημέρα, εγώ δεν ζήτησα να έρθει και δεύτερη, να πληρώσουμε τα μεροκάματα και δεν δέχτηκε σε καμιά περίπτωση. Δηλαδή, πράγματα πούμε, που συγκινούν. Κάτω δε ο Σύλλογος των Διδασκόντων και ιδίως οι δασκάλες μας, που είναι η πλειοψηφία η τεράστια, μου λέγανε κάτω προηγουμένως ότι αισθάνονται ότι είναι σαν μεγαλοβδομάδα και προσπαθούν να φτιάξουν το σπίτι για το Πάσχα. Δηλαδή, είναι. Τις κάναμε. Γιορτινή λοιπόν η εβδομάδα που μπαίνει και να πούμε ότι, να επαναλάβουμε ότι ο γιασμός θα γίνει την Τρίτη το πρωί στις 8.30. Ελπίζω να πάνε όλα καλά μέχρι τότε. Καλή δουλειά να ευχηθώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.